Το κουδούνι δεν χτύπησε σήμερα στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Τούμπας. Πόρτες κλειστές σε ένα σχολείο που πενθεί. Πλησιάζουν στα κάγκελα και κοιτούν το άδειο προάβλιο. Η τραγωδία ανίποτη για τις παιδικές ψυχές τους. Έχασαν τη δασκάλα τους. Συντετριμένη μια γυναίκα αφήνει ένα λουλούδι και ανάβει ένα κερί στη μνήμη της αδικοχαμένης εκπαιδευτικού. Μια νέα κοπέλα έφυγε από τα παιδιά, ξέρει, μάνα. Το σχολείο σήμερα λόγω πένθους είναι κλειστό. Όσοι καταφθάνουν εδώ με δάκρυα στα μάτια κάνουν λόγο για μια πολύ καλή εκπαιδευτικό που αγαπούσε πολύ τα παιδιά και έδειχνε υπερβάλλοντα ζήλο για τη δουλειά της. Η 40χρονη δασκάλα ανέβηκε στη Σοφίτα για να κρεμάσει χριστουγεννιάτικα στολίδια όταν ξαφνικά υποχώρησε το πλεξιγκλάς και έπεσε από ύψος 10 μέτρων. Όταν δεν αντέχει ένα πράγμα, δεν μπορεί όσο ανέβει πάνω, απαγορεύεται. Αυτή η πόρτα έπρεπε να είναι κλειστή. Κρίμα στο κορίτσι. Ήταν άψοχη στη δουλειά της, δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή, σαν μητέρα ήταν των παιδιών. Ήθελα να τα δει χαρούμενα και στόλιζε. Ναι, συγκλονιστικό ήταν. Πολύ άσχημο, δεν ξέρω. Οι μαθητές της έδειχναν μεγάλη αγάπη και παρακολουθούσαν το μάθημά της με μεγάλη χαρά, όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό άλμπουμ του σχολείου. Οι τύχοι μαρτυρούν το έργο της δασκάλας που με τις εικαστικές της παρεμβάσεις μάθαινε στα παιδιά πως ένα πινέλο και λίγο χρώμα αρκεί για να σε κάνει να χαμογελάς. Είχε μια αγκαλιά για όλα τα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ψυχολόγοι βρίσκονται δίπλα σε δασκάλους και γονείς με σκοπό να τους συμβουλέψουν πως θα διαχειριστούν την τραγική απώλεια της δασκάλας τους οι μικροί μαθητές.